Φίλες και φίλοι, χαίρετε. Είμαι η Θέκλα Πετρίδου, είμαι ψυχολόγος, συγγραφέας και YouTuber και αυτό είναι το ψυχοεκπαιδευτικό κανάλι μου στο YouTube για όσους με βλέπετε για πρώτη φορά. Όσοι με γνωρίζετε πολύ καιρό, θα ξέρετε ότι δεν ακολουθώ διστάσεις και πολύ σπάνια φτιάχνω βίντεο για θέματα που έχουν να κάνουν με την επικαιρότητα και για θέματα με τα οποία ασχολούνται πάρα πολλοί άλλοι YouTubers ή media outlets κλπ. Δεν μπορώ όμως αυτές τις μέρες παρά να ανεβάσω ένα βίντεο και από το δικό μας το κανάλι σε σχέση με το σοβαρότατο ζήτημα της βίας στην οικογένεια, της βίας στο ζευγάρι, της βίας σε διαπροσωπικό επίπεδο, εννοείται εξ αφορμής και των πρόσφατων γυναικοκτονιών αλλά και των γυναικοκτονιών τα τελευταία χρόνια που έχουν αυξηθεί ποσοτικά τόσο στην Ελλάδα όσο και στην Κύπρο. Πριν λίγες μέρες μου είχε στείλει μία φίλη από το κανάλι ένα μικρό διήγημα που είχε γράψει η ίδια για τη βία. Το όνομα της είναι Δεσπίνα Καραμίτσου της φίλης και είναι καθηγήτρια Αγγλικών. Μου γράφει ότι παρακολουθεί εδώ και αρκετό καιρό τα βίντεο και μου έγραψε ότι είχε δει τα 3 βίντεο για τον αποδοπιεμπαίο τράγο. Έχουμε κάνει εδώ στο κανάλι 3 βίντεο για τον αποδιοπομπαίο τράγο σε μια οικογένεια και για το πόσο ο αποδιοπομπαίος τράγος μπορεί στην πορεία της ζωής του να γίνει ένα συνεξαρτώμενο πρόσωπο και να έλκει ανθρώπους ακατάλληλους για να συνδεθεί και να νιώθει ψυχοπαθολογική έλξη για αυτούς. Και μου λέει στο δεύτερο βίντεο, νομίζω αναφέρεις για την κακοποίηση των γυναικών. Σου στέλνω ένα διήγημα που έχω γράψει με τίτλο «Εν βρασμό ψυχής» και ίσως θέλεις. Ίσως αν θέλεις μπορείς να το χρησιμοποιήσεις. Ίσως η λογοτεχνία καταφέρει να πείσει περισσότερο από τη λογική. Κάθε ομοιότητα με υπαρκτά πρόσωπα είναι συμπτωματική, λέει η Δέσποινα. Πρόκειται για εντελώς φανταστικά γεγονότα που όμως συμβαίνουν καθημερινά. Συνέχισε να δημιουργείς γραφή, Δέσποινα. Και το ψευδώνυμο με το οποίο σχολιάζεις στο YouTube είναι το «Πάρε μια ανάσα». Λοιπόν, θα διαβάσω το διήγημα της Δέσποινας που είναι πολύ ωραίο. Και θα σχολιάσω πάνω σε αυτό. Ο τίτλος είναι «Εν βρασμό ψυχής». Στον τίτλο του βίντεο έχω βάλει το «Εν βρασμό ψυχής» με ένα ερωτηματικό στο πλάι. Πάμε να διαβάσουμε το διήγημα της Δέσποινας. «Εν βρασμό ψυχής», είπαμε, είναι ο τίτλος. Το ενοχλητικό σφύριγμα μιας σιρήνας που βούιζε δυνατά λίγο πριν ξημερώσει τάραξε τον γλυκό ύπνο της Ισμήνης. Δεν άνοιξε καθόλου τα μάτια της, αλλά προσπάθησε να ξανακοιμηθεί, αγνώντας το ρυθμικό ήχο του ρολογιού δίπλα της. Ξαπλωμένη ανάσκελα με το κεφάλι βαρύ, δεν μπορούσε ούτε στο πλευρό να γυρίσει. Αισθανόταν τόσο κουρασμένη. Είχε ανάγκη και το τελευταίο λεπτό ύπνου πριν την ξυπνήσει με το κλάμα του το μωρό για να θυλάσει. Οι σκέψεις όμως τρύπωσαν αδιάκριτα μέσα στο νου της, χορεύοντας με το Μορφέα, ξεσηκώνοντας εικόνες και ήχους από το προηγούμενο βράδυ που θα ήθελε να ξεχάσει. Ούτε είχε καταλάβει πως ξεκίνησε ο καυγάς. Για μια ασήμαντη αφορμή, ο άντρας της είχε εκνευριστεί και είχε ξεστομίσει λόγια προσβλητικά. Οι λέξεις πετάγονταν μαζί με τα σάλια του από το στόμα και εκείνη τις ένιωθε σαν μεγάλες πατούσες να ποδοπατούν την ευαίσθητη ψυχή της. Όταν της τρίμωξε στη γωνία, εκείνη έτρεξε γρήγορα προς την κρεβατοκάμαρα, χάνοντας μία παντόφλα στο δρόμο και έκλεισε πίσω της την πόρτα με κρότο. Μόλις που πρόλαβε να γυρίσει το κλειδί και να κρατήσει μακριά της τις άγριες ματιές του άντρα της και την οργισμένη του φωνή. Κλεισμένη στην κρεβατοκάμαρα, τον άκουγε να βροντοχτυπά με τις γροθιές του την πόρτα σαν μενόμενος σταύρος. Έκλεισε με τα χέρια της τα αυτιά της και στείλωσε το βλέμμα της πάνω στη φωτογραφία του γάμου της στη σιφωνιέρα. Πόσο ευτυχισμένη φαινόταν στο πλάι του. Χαμογελαστή, γεμάτη άγνοια για το μέλλον. Σπούδαζε ακόμα τα γνώρισε τον Νάσο. Η φίλη της η Φωτεινή ήταν ήδη αραβωνιασμένη με ένα συνάδελφό του από την τράπεζα και επέμεινε να βγουν οι τέσσερις για να γνωριστούν καλύτερα. Όταν τους σύστησαν, το αυθόρμητο χαμόγελο της Ισμήνης τον εχμαλώτησε αστραπιαία. Δεν μπορούσε να ξεκολλήσει τα μάτια του από τα κόκκινα χυλάκια, πανηγόκλινα φλίαρα και άφηνα σε κοινή θέα δύο σειρές κατάλευκα δοντάκια. Ένα αύγαλτο κοριτσάκι με αλογουρά ήταν και ο Νάσος εύκολα την εντυπωσίασε με τις γνώσεις του και την ευγλωτία με την οποία εκφραζόταν πάνω σε οποιοδήποτε θέμα.
Σαν σπίθα ξύπνησε η γυναίκα μέσα της και αφέθηκε στα έμπειρα χέρια του Νάσου, που μετά από 2-3 ραντεβού κατάφερε να την ξεμοναχιάσει. Για πότε φούσκωσε η κυλίτσα της, ούτε που το κατάλαβε. Έχασε τη γη κάτω από τα πόδια της όταν είδε τη ροζ γραμμούλα να ξεπηδά στο παραθυράκι του τεστ κύσεως. Όταν το εκμυστηρεύτηκε, εκείνος έκανε πως ξαφνιάστηκε, μα στην ουσία ένιωσε τρελή ικανοποίηση με τον εαυτό του. Η Σμήνη ήταν μοναχοκόρη, χαϊδεμένη, με δικό της διαμέρισμα στο κέντρο της πόλης και εξοχικό δίπλα στη θάλασσα. Επιπλέον, ο πατέρας της ήταν διευθυντής στην τράπεζα και θα μπορούσε να τον βοηθήσει να πάρει προαγωγή άμεσα. «Θα έρθω να σε ζητήσω», της ανακοίνωσε, χωρίς να της δώσει άλλη επιλογή. Την Κυριακή γνωρίστηκαν τα συμπεθέρια, ανταλλάχθηκαν χρυσαφικά, στρώθηκε το τραπέζι και ήπια στην υγεία του Νάσου και της Σμήνης. Ο γάμος έγινε φυσικά εσπευσμένα για να μην δώσουν ελαβή για κουτσουμπολιά και το σπίτι βάφτηκε, καθαρίστηκε και επιπλώθηκε στην εντέλεια μέσα σε 15 μέρες. Η Σμήνη αναγκάστηκε να διακόψει τη σχολή και να αφοσιωθεί στα συζυγικά της καθήκοντα. Οι μέρες κυλούσαν ήρεμα με τις δουλειές του σπιτιού, το μαγείρεμα και τα μηνιαία ραντεβού στο γυναικολόγο. Όταν είδε τις πρώτες άλικες σταγόνες, τρομοκρατήθηκε. Ήταν μόνη της στο σπίτι και τα χάσε. Τηλεφώνησε παντού, στο γιατρό, στον Άσο, στη μαμά της. Για κακή της τύχη δεν απάντησε κανείς. Βγήκε διπλωμένη στα δύο στο διάδρομο και χτύπησε το κουδούνι της γειτόνισσας πριν λιποθυμήσει πάνω στο πατάκι της εξώπορτας. Μόλις άνοιξε τα μάτια της στο δωμάτιο της κλινικής, ένιωσε απέραντη μοναξιά, παρόλο που όλοι γύρω της προσπαθούσαν να την παρηγορήσουν, να της δώσουν θάρρος. Το όνειρό της για ένα υγιές μωράκι είχε χαθεί κάπου ανάμεσα στο ασθενοφόρο και στο πολυτελές δωμάτιο της κλινικής. Γύρισε σπίτι ένα ράκος, χωρίς καμία διάθεση και με έναν τεράστιο φόβο στην καρδιά ότι αυτό μπορούσε να επαναληφθεί. Πήγε σε εκκλησίες, άναψε λαμπάδες, έκανε τάματα και την επόμενη χρονιά έφερε στον κόσμο ένα μικροσκοπικό αξιολάτρευτο κοριτσάκι. 2 χρόνια αργότερα απέκτησε και ένα πανέμορφο αγοράκι. Ο Νάσος έδειχνε ευτυχισμένος και η ζωή κυλούσε χωρίς ιδιαίτερα προβλήματα. Η μέρα περνούσε με τραγούδια, παιχνίδια, βόλτες, παραμύθια, γελάκια και χαρές. Μέχρι που έγινε η συγχώνευση των τραπεζών και ο Νάσος εξαφανίστηκε εντελώς από τη ζωή τους. Δούλευε όλη μέρα, από το πρωί μέχρι το βράδυ. Όταν επέστρεφε στο σπίτι, τα μικρά είχαν ήδη κοιμηθεί, το φαγητό τον περίμενε στο τραπέζι και η Σμήνη νισταγμένη, αναμαλιασμένη, με τη νυχτικιά της λερωμένη από τα σάλια του μωρού, τον έβλεπε να τρώει αμύλητος, σκυφτός πάνω στο πιάτο. Μετά έπεφτε για ύπνο, χωρίς ένα χάδι, χωρίς ένα φιλί, και η διψασμένη καρδιά της Σμήνης έσφιγγε σαν κόμπος, καθώς έγερνε το κεφάλι στο μαξιλάρι δίπλα του. Ένα μεσημέρι γύρισε νωρίς στο σπίτι, ξαφνιάζοντάς την. Της ανακοίνωσε ότι τον είχαν απολύσει και μετά τα έβαλε μαζί της για την ακαταστασία που επικρατούσε στο σπίτι. Άπλυτα πιάτα στον νεροχύτη, ρούχα απλωμένα στην απλώστρα μέσα στο σαλόνι, παιχνίδια πεταμένα στο πάτωμα. Τον άκουσε όλη η πολυκατοικία να ορίεται. Ήταν ο πρώτος τους καυγάς. «Δεν μπορώ να ζω άλλο σε τέτοιο αχούρι. Όλη μέρα κάθεσαι και τεμπελιάζεις, άχρηστη». Και άνοιξε την εξώπορτα ξαφνικά και έγινε καπνός, αφήνοντάς την αποσβολωμένη στη μέση του σαλονιού, με το μωρό να κλαίει στην κούνια και την κόρη της να προσπαθεί να την παρηγορήσει, αγκαλιάζοντας την από τα γόνατα και μιξοκλέγοντας: «Ο μπαμπάς δεν αγαπάει τη μαμά». Ένιωθε κουρασμένη. Στον καθρέφτη δεν αναγνώριζε τον εαυτό της. Τα μάτια της κόκκινα, τα μάγουλα γεμάτα υγρή αλμύρα, τα χείλη σφιγμένα. Κοίταξε τα χέρια της με απλανές βλέμμα. Νύχια άβαφα, κοντά κομμένα και δέρμα σκασμένο από τα απορρυπαντικά. Δεν είχε χρόνο ούτε για μια κρεμούλα να τους βάλει, ούτε ένα βερνίκι νυχιών να τους περάσει, όπως τότε που πήγαινε ακόμη στη σχολή. Ο μικρός θύλαζε ακόμα και την ξυπνούσε τα βράδια με αποτέλεσμα να κοιμάται ελάχιστα. Τα πρωινά τα παιδιά δεν την άφηναν να ασχοληθεί με τις δουλειές του σπιτιού που τις έκανε βιαστικά και τσαπατσούλικα την ώρα που έπαιρναν ένα υπνάκο τα μεσημέρια. Όσο και ανέβαζε τα δυνατά της για να είναι όλα στην εντέλεια, ο Νάσος πάντα κάτι θα έβρισκε για να γκρινιάξει. Με τίποτα δεν ήταν ευχαριστημένος. Θαρρής πως έψαχνε επίτηδες αφορμές για να ξεσπάει πάνω της. Όπως απόψε. Που ενώ είχαν καλεσμένους κάτι ξαδέρφια του από τη Λάρισα, δεν τράπηκε ούτε αυτούς και άρχισε να την αγριοκοιτάζει και να της κακομιλά επειδή έκανε ένα γραμματικό λάθος πάνω στην κουβέντα. «Του διεθνούς, ηλίθια, έχεις τελειώσει και το λύκειο. Τίποτε πια δεν θυμάσαι. Άνοιξε κανένα βιβλίο να ξεστραβωθείς. Όλη μέρα με ανοιχτή την τηλεόραση είσαι και αποβλακώνεσαι». Άφωνη έμεινε με το δίσκο σερβιρίσματος στα χέρια και τους καφέδες να χύνονται στα πιατάκια από το τρέμουλο.
Άφωνος όμως δεν έμεινε καθόλου ο ξάδερφός του, ο Κώστας, ο οποίος την υπερασπίστηκε λέγοντας: «Έλα τώρα να σου υπερβάλλεις, πολλοί κάνουμε λάθος στην τρίτη κλίση». Ο Νάσος όμως δεν άκουγε τίποτε. «Εσύ να μην ανακατεύεσαι. Δεν ξέρεις τι τραβάω από τότε που τη φορτώθηκα. Ούτε ένα γεύμα στους συνεργάτες μου δεν έκανα από φόβο μήπως με εκθέσει το βούρλο με καμιά κοτσάνα». «Μα τι είναι αυτά που λες», απόρρισε ο ξάδερφος. «Πώς νομίζεις μου έφαγε τη θέση ο Μήτρογλου? Τραπεζώματα κάθε Σάββατο βράδυ είχε στο σπίτι του. Αλλά η δική του γυναίκα είναι φιλόλογος και ξέρει να μιλάει σωστά», ξέσπασε με θυμό και πικρία ο Νάσος. «Ούτε κι εσύ μιλάς σωστά τώρα, Νάσο. Άδικα την προσβάλλεις στην Ισμήνη. Εγώ ποτέ δεν μιλάω έτσι στη Μαρία», και σηκώθηκε πιάνοντας από το χέρι τη γυναίκα του. «Εμείς, Ισμήνη, θα φύγουμε επειδή ο Νάσος παραφέρεται. Κοίταξε κι εσύ τι θα κάνεις, γιατί δεν είναι σήμερα στα καλά του», της είπε, και εξαφανίστηκε γρήγορα, αφήνοντας τους καφέδες και τα κεράσματα ανέγκυχτα. Ο Νάσος μόλις έκλεισε η πόρτα τα έβαλε μαζί της. Την έλουσε με βρισχές που πρώτη φορά άκουγε. Το βλέμμα του ήταν γεμάτο οργή. Τρόμαξε όταν την έπιασε από το λαιμό και την κόλλησε στον τοίχο. Κατάφερε να του ξεφύγει όταν ψέλισε το όνομα της κόρης τους και αυτός γύρισε το κεφάλι να δει μήπως ξύπνησε μικρή. Όταν αντιλήφθηκε την πονηριά της, άρχισε να πέφτει πάνω στην κλειδωμένη πόρτα, να της φωνάζει, να την απειλεί. Δεν θυμάται να του άνοιξε την πόρτα. Ξαφνικά τον είδε μπροστά της να σηκώνει με δύναμη το χέρι του πάνω στο μάγουλό της. Για μια στιγμή μόνο έχασε την ισορροπία της. Στηρίχτηκε στο ένα πόδι, μα η κάλτσα μάλινη γλίστρισε στο πάτωμα και έπεσε φαρδιά πλατιά κάτω. Τα πάντα σκοτίνιασαν γύρω της. Ο Νάσος θα την έβαλε στο κρεβάτι. Τώρα θα είχε μετανιώσει για τη συμπεριφορά του. Νόμισε πως την πήρε ο ύπνος, έτσι εξαντλημένη από το κλάμα και το ξενύχτη. Η σιρήνα ακούστηκε ολοένα και πιο δυνατά, πιο κοντά, πιο ενοχλητικά. Εκείνη προσπάθησε να πάρει μια βαθιά ανάσα, αλλά ήταν αδύνατο. Πάνω στο στήθος της αισθανόταν ένα βάρος. Δύο χέρια δυνατά τη χτυπούσαν ρυθμικά. Προσπάθησε να ανοίξει τα μάτια της, να παρακαλέσει, να σταματήσει, αλλά χωρίς επιτυχία. Έμεινε ακίνητη και σταμάτησε να νιώθει πόνο, ζέστη, κούραση. Παντού σκοτάδι. Μόνο ήχους άκουγε. Αυτή την αναθεματισμένη της σιρήνας στενοφόρου, ένα ρυθμικό τικ-τακ και μια άγνωστη φωνή δίπλα της που ανακοίνωνε ψυχρά: «Ώρα θανάτου 5:40. Ειδοποιήστε την αστυνομία. Μάλλον πρόκειται για έγκλημα εμβρασμού ψυχής». Συγκλονιστικό το διήγημα της Δέσποινας. Την ευχαριστώ πάρα πολύ που μου το έχει στείλει. Και διαβάζοντάς το έκανα διάφορες σκέψεις τις οποίες θα μοιραστώ τώρα μαζί σας. Όπως μας έχει γράψει η Δέσποινα Καραμίτσου, η οποία είναι η συγγραφέας του διήγηματος αυτού, πρόκειται για εντελώς φανταστικά γεγονότα, τα οποία όμως δυστυχώς συμβαίνουν καθημερινά. Λοιπόν, πρόκειται για ένα διήγημα, το οποίο όμως έχει μέσα μια σειρά και μια αλληλουχία γεγονότων, την οποία δυστυχώς την είδα πολλές φορές να συμβαίνει στην πραγματική ζωή ή την έχω διαβάσει να συμβαίνει στην πραγματική ζωή ή την έχω δει στις ειδήσεις, όπως και πολλοί από εσάς. Είναι μια πολύ γνωστή ιστορία. Ένας άγουρος γάμος, ένας πρώιμος γάμος μεταξύ δύο ανθρώπων που δεν έχουν ουσιαστική σύνδεση. Αν θυμάστε στο δίηγημα, περιέγραψε στην αρχή της γνωριμίας τους ότι η κοπέλα ήταν αθώα, είχε λευκά δοντάκια, είχε λίγη κόκκινα χυλάκια, μιλούσε, ήταν χαριτωμένη, είχε αλογουρά, ήταν μικρή, ήταν φοιτήτρια. Αυτός λέει ήταν λίγο μεγαλύτερος, ήταν πιο έμπειρος, ήταν πιο εύγλωτος. Αυτή ήταν κόρη τραπεζικού με ψηλή θέση στην τράπεζα και πρίκα, σπίτι και εξοχικό. Φαίνεται ξεκάθαρα σε αυτή την ιστορία τη φανταστική που προσομοιάζει με πολλές πραγματικές ιστορίες ότι ο λόγος για τον οποίο και την άφησε έγκυο νωρίς και την παντρεύτηκε ο ήρωας της ιστορίας ήταν καθαρά συμφεροντολογικός, ότι ήταν μια καλή περίπτωση, ήταν μια γυναίκα για σπίτι, ήταν μια γυναίκα που θα τον βόλευε να την παντρευτεί, που θα τον βόλευε με το σχέδιό του. Πώς οι τέτοιοι γάμοι γίνονται, που είτε ο άνδρας είτε η γυναίκα είτε και οι δύο παντρεύονται για σκοπούς βολέματος
για συμβατικούς λόγους και συμβατικούς σκοπούς. Δεν φαίνεται σε αυτή την ιστορία να υπήρξε αγάπη, ούτε καν ρομάντζο. Υπήρξε μόνο το καθαρά σωματικό, το σαρκικό, το φυσικό, το physical. Η σεξουαλική έλξη και η σεξουαλική επαφή, η οποία μπορεί να συμβεί πολύ εύκολα ανάμεσα στους ανθρώπους, και δεν σημαίνει ότι όποιος προβαίνει σε σεξουαλική ερωτική επαφή ότι είναι και ερωτευμένος ή ότι έχει μια σχέση υγιή και μια σχέση υγιούς ερωτικής αγάπης. Ακόμη και αν έκλεινε το ρήμα ορθά στην τρίτη κλίση, η γυναίκα του πάλι θα θύμωνε αυτό. Τώρα το σκέφτηκα γιατί είπα υγιούσαν στην τρίτη κλίση. Όπως και να έχει, υπάρχουν πάρα πολλοί τέτοιοι γάμοι γύρω μας και τέτοια ζευγάρια γύρω μας, με ανθρώπους οι οποίοι βρέθηκαν μαζί ασυνείδητα, χωρίς να έχουν μια συνειδητή επιλογή ενός συντρόφου με τον οποίο να ταιριάζουν αξιακά, πνευματικά, συναισθηματικά και να έχουν μια πραγματική σύνδεση και ουσιαστική επικοινωνία. Το ζευγάρι αυτό, όπως και πολλά άλλα ζευγάρια, ζει χωριστές ζωές στο ίδιο σπίτι και στο ίδιο κρεβάτι, χωρίς απαραίτητος να σημαίνει ότι υπάρχει ερωτική απιστία. Η γυναίκα αυτή, έτσι όπως την περιγράφει εύγλωτα και λογοτεχνικά δημιουργικά οι συγγραφέας του διηγήματος, είναι μια γυναίκα η οποία χάνει τον εαυτό της μέσα στο ρόλο της συζύγου, μέσα στο ρόλο της μητέρας. Είναι μια γυναίκα η οποία αφήνεται να την παίρνει η ζωή όπου την παίρνει, ή στην ουσία να την παίρνει η ψυχοπαθολογία του ανδρός της όπου την παίρνει. Δεν είναι υγιές πράγμα σε ένα ζευγάρι να αναλαμβάνει τις ευθύνες των παιδιών μόνο ο ένας. Δεν είναι υγιές πράγμα να προσβάλλει ο ένας τον άλλον. Δεν είναι υγιές πράγμα να μη γνωρίζεις ούτε τον εαυτό σου, αλλά ούτε και το τέρι σου. Αν μιλήσουμε με όρους που μιλάμε συχνά σε αυτό το κανάλι, θα περιγράφαμε την πρωταγωνίστρια του διηγήματος, το θύμα της συγκεκριμένης γυναικοκτονίας, ως ένα συνεξαρτώμενο πρόσωπο, ως ένα βαθιά συνεξαρτώμενο πρόσωπο, με την έννοια της συνεξάρτησης όπως τη γνωρίζουμε, που είναι η συνθήκη εκείνη που προβληματικά συνδέεται ένας άνθρωπος με χαμηλή αυτοεκτίμηση με έναν άνθρωπο ο οποίος έχει ναρκισσιστικά στοιχεία. Ο συνεξαρτώμενος είναι ένας άνθρωπος ο οποίος νιώθει ότι έχει οντότητα μέσα σε μία σχέση. Ο συνεξαρτώμενος είναι ένας άνθρωπος ο οποίος θεωρεί ότι οτιδήποτε και αν συμβεί, οτιδήποτε και αν γίνει μέσα στη σχέση του, πρέπει πάση θυσία να κρατήσει τη σχέση του. Δεν, στο μυαλό του συνεξαρτώμενου ανθρώπου και της συνεξαρτώμενης γυναίκας στην παρούσα περίπτωση, δεν τίθεται θέμα διαζυγίου, δεν τίθεται θέμα διακοπής σχέσης, δεν τίθεται θέμα διακοπής του οτιδήποτε. Είναι ύψιστο αγαθό για ένα συνεξαρτώμενο πρόσωπο η διατήρηση της σχέσης. Μου στέλνετε συχνά ερωτήματα του στυλ, ακούμε από διάφορους γύρω μας ότι η καλή γυναίκα κρατάει τον άντρα της πάση θυσία. Ότι μια γυναίκα θα έπρεπε να βάφει τα νύχια της, να βάφει τα μαλλιά της, να φοράει κραγιόν, να βάζει μακιγιάζ, να είναι σεξι για να κρατήσει τον άντρα της. Τέτοιου είδους μισογυνιστικές απόψεις, τέτοιου είδους επικίνδυνα στερεότυπα, τα οποία έχουν επηρεάσει γενναίες γενεών και βάζουν τη γυναίκα στη θέση του κατώτερου μέλους ενός ζευγαριού. Η γυναίκα βρίσκεται σε μειονεκτική θέση, η γυναίκα είναι πολύ τυχερή που την έχει παντρευτεί κάποιος και πρέπει να προσπαθεί να κρατάει τον άνδρα της, θα πρέπει να είναι ελκυστική για τον άνδρα της, θα πρέπει να κάνει τις δουλειές του σπιτιού, θα πρέπει να εκτελεί τα καθήκοντα της στο έπακρον, θα πρέπει να είναι άψογη στο ρόλο της και η ευχαρίστησή της και η ικανοποίησή της θα είναι ότι έχει άνδρα και ότι διατελεί παντρεμένη, ενώ υπάρχουν τόσες άλλες κακόμοιρες και δύσμοιρες γυναίκες που είναι ελεύθερες, χείρες ή χωρισμένες. Είναι βαθιά μισογυνιστική η κοινωνία μας και ο μισογυνισμός δεν παρατηρείται μόνο από τους άνδρες, παρατηρείται και από πολλές γυναίκες. Και εκεί ονομάζεται εσωτερικευμένος μισογυνισμός.
όταν πιστεύουμε μέσα μας ότι η γυναίκα είναι κατώτερη από τον άνδρα και ότι μια γυναίκα είναι τυχερή άμα έχει άνδρα και ότι μια γυναίκα είναι άξια γυναίκα όταν κρατάει τον άνδρα της και είναι κατακριτέα γυναίκα όταν διώχνει τον άνδρα της, είναι ανήθικη γυναίκα όταν τελειώνει μια ερωτική σχέση ή τελειώνει ένα γάμο για τον οποιοδήποτε λόγο και προχωρεί στο να έχει ερωτική ζωή και δεν τα κλείνει όλα και να ζει σαν ένας άνθρωπος χωρίς ερωτική ζωή μετά που έχει τελειώσει ο γάμος της, έχει τελειώσει η σχέση της. Όλες αυτές οι απόψεις, όλα αυτά τα κοινωνικά στερεότυπα, όλη αυτή η σαβούρα που κουβαλούμε στο μυαλό μας, όλο αυτό το λογισμικό που μας έχει εμφυτευτεί με διαμέσου της διαπαιδαγώγησης μας και των υπογείων μηνωμάτων της pop κουλτούρας από τη μέρα που γεννηθήκαμε μέχρι σήμερα, όλα αυτά αποτελούν στην ουσία εσωτερικευμένο μισογενισμό όταν τα πιστεύουμε και εμείς οι γυναίκες. Όταν εμείς οι γυναίκες νιώθουμε άσχημα γιατί είχαμε πολλούς ερωτικούς συντρόφους, είχαμε πολλές ερωτικές σχέσεις, τότε εκφράζουμε έναν εσωτερικευμένο μισογενισμό. Όταν πιστεύουμε ότι θα θεωρηθούμε ακατάλληλες ή μη άξιες γυναίκες όταν τερματίσουμε μια προβληματική σχέση, τότε σημαίνει ότι κουβαλούμε μέσα μας ένα εσωτερικευμένο μισογενισμό και ούτω καθεξής. Στους άνδρες ο μισογενισμός, δηλαδή η στάση του να μισούν τις γυναίκες, να θεωρούν τις γυναίκες κατώτερης κατηγορίας ανθρώπους και να μην τις σέβονται και να μην τις εκτιμούν, εξωτερικεύεται με μισογενιστικά σχόλια, με σχόλια του τύπου όλες οι γυναίκες είστε έτσι, όλες οι γυναίκες κάνουν αυτό τα λάθη, δεν μπορείς να πιστεύεις σε μια γυναίκα, οι γυναίκες είναι προβληματικές, οι γυναίκες φέρνουν προβλήματα κλπ. Εξωτερικεύονται όμως και με πράξεις βίας, είτε ψυχικής βίας, είτε σωματικής βίας, είτε πράξεις γυναικοκτονίας. Σε αυτό το διήγημα που μόλις διαβάσαμε, σε αυτά τα γεγονότα που συμβαίνουν συχνά δυστυχώς στην κοινωνία μας, άντρες σκοτώνουν τη γυναίκα. Άντρες σκοτώνουν τη γυναίκα τους. Άντρες σκοτώνουν τη γυναίκα τους. Άντρες σκοτώνουν τη γυναίκα τους. Το επαναλαμβάνω. Άντρες σκοτώνουν τη γυναίκα τους. Δυστυχώς έχουμε πάρα πολλά τέτοια περιστατικά. Έχουμε πολλές γυναικοκτονίες και στην Ελλάδα και στην Κύπρο. Ξέρετε, υπήρχε μια εποχή που δεν είχαμε ελευθερία. Υπήρχε μια εποχή που οι άνθρωποι θεωρούνταν αντικείμενα. Υπήρχε μια εποχή που μπορούσε κάποιος να έχει σκλάβους. Και τους σκλάβους του θα μπορούσε να τους διαχειριστεί όπως διαχειρίζονταν τις αγελάδες του. Να τους σκοτώσει, να τους κακοποιήσει και κανείς να μην του πει τίποτα. Υπήρχε μια εποχή που οι άνθρωποι ήταν ιδιοκτησία άλλων ανθρώπων. Μέσα στα μυαλά των μισογύνιδων γυναικοκτώνων, η γυναίκα τους είναι η ιδιοκτησία τους. Η γυναίκα τους δεν είναι άνθρωπος και δικαιούνται να τη συμπεριφερθούν με οποιοδήποτε τρόπο θέλουν. Μέσα στο μυαλό τους. Και δεν είναι εμβρασμό ψυχής που γίνονται τα εγκλήματα αυτά. Τα εγκλήματα αυτά γίνονται ως μια εξέλιξη μιας συνεχιζόμενης κακοποίησης και κακομεταχείρισης της γυναίκας από τον άντρα της. Υπάρχουν σε μικρότερο βαθμό και σε μικρότερη συχνότητα περιπτώσεις που οι γυναίκες σκοτώνουν τον άντρα τους, αλλά είναι συντριπτικά περισσότερες οι περιπτώσεις ανδρών που σκοτώνουν τις γυναίκες. Δεν είναι όλοι οι άνδρες μισογύνιδες. Δεν είναι όλοι οι άνδρες γυναικοκτόνοι, σαφώς, όμως υπάρχει αυτό το φαινόμενο. Και πώς μπορούμε να αποφύγουμε αυτό το φαινόμενο? Πώς μπορούμε να καταπολεμήσουμε αυτή την τάση που δυστυχώς φαίνεται ότι έχει γίνει και μόδα? Και δεν ξέρω κιόλας πόσο βοηθάει η αναπαραγωγή διαμέσου των ειδήσεων και των διαφόρων μέσων ενημέρωσης, η αναπαραγωγή αυτών των περιστατικών,
ή πολλές πληροφορίες γύρω από αυτά τα περιστατικά. Δεν ξέρω, έχω την εντύπωση ότι διάφοροι προβληματικοί άνθρωποι, διάφοροι άνθρωποι με σκοτεινές διαταραχές προσωπικότητας, εμπνέονται από αυτά τα περιστατικά που όλο και αυξάνονται. Δεν τα παρακολουθούν με ένα κριτικό βλέμμα. Δεν τα βλέπουν και σκέφτονται «Μα πού φτάσαμε ως κοινωνία, πού καταλήξαμε, τι είναι αυτά τα πολύ άσχημα πράγματα που συμβαίνουν». Σου λέει «Θα κάνω κι εγώ όπως έκανε και εκείνος». Σχόλια του στυλ «Να δούμε τι του έκανε η γυναίκα του, να δούμε πώς του είχε σπάσει τα νεύρα ή να δούμε». Πραγματικά δεν ξέρω, σας λέω, δεν μ' αρέσει να ασχολούμαι με τα γεγονότα της επικαιρότητας και ούτε μ' αρέσει να τα αντικρίζω με τη ματιά που αντικρίζονται συνήθως τη ματιά τους στυλ, ας μιλήσουμε για αυτό το θέμα, ας προβάλλουμε αυτό το ζήτημα το οποίο θα πάρει πολλά κλικς, θα πάρει πολλές θεάσεις, είναι ένα ζήτημα το οποίο θα σοκάρει, άρα θα το δει πολλοί κόσμος, άρα θα ανέβει επισκεψιμότητα στο site μας ή οπουδήποτε. Δεν ξέρω. Αυτό που θέλω να πω είναι ότι εμείς ήδη, εάν νιώθουμε μέσα μας ότι έχουμε στοιχεία συνεξάρτησης ή έχουμε στοιχεία ανεξέλεγκτης συμπεριφοράς δικής μας, δηλαδή αν πιάσουμε τον εαυτό μας ότι μπορούμε να βρεθούμε ή ότι βρισκόμαστε στη θέση του θύματος, ή ότι μπορεί να βρεθούμε στη θέση του θήτη, πιάνουμε τον εαυτό μας και τον παίρνουμε κατευθείαν σε κάποιον ειδικό ψυχικής υγείας, προκειμένου να πάρουμε βοήθεια για να εξυγειάνουμε τη ψυχική μας κατάσταση. Επιμένω ότι αυτά τα εγκλήματα δεν γίνονται έμβρασμο ψυχής. Αυτά τα εγκλήματα γίνονται ως επιστέγασμα μιας μακροχρόνιας κακοποιητικής συμπεριφοράς, ανεξέλεγκτης κακοποιητικής συμπεριφοράς, μιας βίαιης συμπεριφοράς, η οποία ξεκινάει να είναι ελεκτικά βίαιη, ψυχικά βίαιη και καταλήγει να είναι σωματικά βίαιη. Μηδενική ανοχή στην οποιαδήποτε μορφή βίας. Μηδενική ανοχή. Μηδενική ανοχή. Και προς τον εαυτό μας και προς τους άλλους. Να μην επιτρέπουμε ούτε στον εαυτό μας να λειτουργεί με βίαιους τρόπους, ούτε σε άλλους ανθρώπους να λειτουργούν με βίαιους τρόπους σε εμάς. Κάποιες σκέψεις που κάνω. Εννοείται ότι δεν μπορώ με ένα βίντεο να καλύψω όλο αυτό το θέμα. Είναι εξαιρετικά στενάχωρο, εξαιρετικά τραγικό. Και δεν λέω κάτι καινούριο. Στην ιστορία αυτή, στο διήγημα της Δέσποινας, ο ξάδερφος επισκέφτηκε εκείνο το βράδυ το σπίτι με τη γυναίκα του, είδαν μπροστά τους έναν άνθρωπο να καταφέρεται με ελεκτική βιότητα στη γυναίκα του και σηκώθηκαν και φύγαν. Απαθείς παρατηρητές, bystander effect. Βλέπουμε γύρω μας να συμβαίνουν βία γεγονότα σε ανθρώπους οι οποίοι ζουν πλάι μας, σε ανθρώπους που γνωρίζουμε ή μπροστά στα μάτια μας μπορεί να συμβαίνει ένα περιστατικό και δεν κάνουμε τίποτα. Τίποτα. Βλέπουμε μπροστά μας έναν άνθρωπο να φέρεται βία σε έναν άλλον άνθρωπο και δεν κάνουμε τίποτα. Δεν λέμε τίποτα ή δεν παίρνουμε το τηλέφωνο να καλέσουμε την αστυνομία. Ή δεν καλούμε τις υπηρεσίες κοινωνικής ευημερίας για να πούμε σε αυτό το σπίτι που πήγα, είδα αυτό. Ο αριθμός για τη βία στην οικογένεια, της Εθνικής Συμβουλευτικής Γραμμής για τη βία στην οικογένεια στην Κύπρο είναι το 1440 και στην Ελλάδα είναι το 15900. Χρειάζεται να ανοίξουμε το στόμα μας, να μιλήσουμε και να πάρουμε δράση, έστω και αν έχουμε συνέπειες μετά. Έστω και αν τα βάλει μαζί μας μετά ο κακοποιητής. Ξέρω, είναι πολύ, πολύ πιο εύκολο να πεις δεν είναι δική μου δουλειά. Ας τους να κάνουν ό,τι θέλουν. Αυτός τα κάνει, εκείνη τα δέχεται.
ή αυτή τα κάνει, εκείνος τα δέχεται, γιατί λέμε ότι μπορεί να υπάρξει και η περίπτωση η αντίθετη, με αναστροφή του ρόλου στα φύλλα, που να είναι η γυναίκα κακοποιητική προς τον άντρα. Αχ, Θεέ μου. Τι μπορεί να κάνει ο καθένας για τον εαυτό του. Αν βλέπουμε στον εαυτό μας στοιχεία συνεξάρτησης, παίρνουμε οπωσδήποτε τον εαυτό μας για θεραπεία. Το παραδεχόμαστε ότι έχουμε πρόβλημα, το παραδεχόμαστε ότι λειτουργούμε ενοχικά και θυματοποιημένα και κάνουμε οπωσδήποτε ψυχοθεραπεία προκειμένου να ενδυναμωθούμε και προκειμένου να μην ανεχόμαστε πλέον καμία απολύτως βία από οποιονδήποτε. Αν ζούμε με έναν άνθρωπο ο οποίος έχει τέτοια βία ξεσπάσματα, και ξαναλέω, ξεκινάει λεκτική βία, ψυχική βία, συναισθηματική βία, σεξουαλική βία, σωματική βία, γίνεται escalate η βία, χειροτερεύει. Ένας άνθρωπος ο οποίος εκφράζει βία σε ένα μικρό βαθμό σήμερα, αύριο θα εκφράζει σε πιο μεγάλο, σε πιο μεγάλο, σε πιο μεγάλο, σε πιο μεγάλο. Και δεν ξέρεις ποτέ πώς μπορεί να εξελιχθεί. Ένας άνθρωπος ο οποίος απειλεί για βία και δεν την εκτελεί, μπορεί ανά πάσα στιγμή να την εκτελέσει. Ένας άνθρωπος ο οποίος δεν σέβεται τους άλλους ανθρώπους, ένας άνθρωπος ο οποίος θεωρεί ότι οι άλλοι άνθρωποι είναι κατώτεροι από αυτόν και έχει δικαιώματα χρησικτησίας των άλλων ανθρώπων. Ένας άντρας δηλαδή ο οποίος θεωρεί ότι η γυναίκα του είναι χτήμα του και δικαιούται να κάνει ό,τι θέλει πάνω στη γυναίκα του και δικαιούται να τη συμπεριφερθεί όπως θέλει και είναι δικαίωμα του, γιατί αυτή είναι γυναίκα και αυτός είναι άντρας και αυτή είναι χτήμα του, είναι επικίνδυνος αυτός ο άνθρωπος, επικίνδυνος με πάρα πολλούς τρόπους. Στο κανάλι μας εδώ στο YouTube, που είναι ψυχοεκπαιδευτικό, μπορείτε να βρείτε πολλά βίντεο που έχουν να κάνουν με τη συνεξάρτηση, με τον ναρκισισμό, με τις προβληματικές δυναμικές των σχέσεων, πολλά βίντεο αφυπνιστικά σε σχέση με τη ψυχική μας υγεία, την ψυχική υγεία και ισορροπία των σχέσεών μας, και ελπίζω το κανάλι μας να βοηθάει έστω και λίγο στην καταπολέμηση τέτοιων φαινομένων. Αυτά τα γεγονότα αφορούν όλους μας. Ως κοινωνία οφείλουμε να προβληματιστούμε πολύ σοβαρά. Και οφείλουμε σε προσωπικό και διαπροσωπικό επίπεδο να αναλάβουμε την ευθύνη της εξυγίανσης του εαυτού μας και της εξυγίανσης των σχέσεων μας. Δεν αφήνουμε να πέφτουν κάτω τέτοια γεγονότα. Δεν αφήνουμε να περνάει απαρατήρητο ότι ένας άνθρωπος με τον οποίο συνδεόμαστε λειτουργεί κακοποιητικά. Και χίλιες φορές καλύτερα να είσαι μια γυναίκα μόνη, να είσαι μια γυναίκα χωρισμένη, να είσαι μια γυναίκα παρατημένη, να είσαι μια γυναίκα που δεν έχει ερωτικό σύντροφο, να είσαι μια γυναίκα που η κοινωνία δεν σε σέβεται επειδή είσαι παντρεμένη ή αραβωνιασμένη ή σε σοβαρή σχέση, αλλά να είσαι ζωντανή και να είσαι υγιής και να μπορείς να πάρεις τη ζωή σου στα χέρια σου και να μπορείς να φτιάξεις τη σχέση σου με τον εαυτό σου και να μπορείς στο μέλλον να δημιουργήσεις υγιείς σχέσεις με υγιείς ανθρώπους και υγιείς προσωπικότητες. Δεν υπάρχουν πολλοί άνθρωποι με υγιείς προσωπικότητες γύρω μας, δυστυχώς. Ζούμε σε μια εποχή μεγάλης ηθικής, οικονομικής, κοινωνικής και ψυχικής παρακμής και πνευματικής παρακμής. Αυτό όμως δεν σημαίνει πως θα καθίσουμε σε ένα γάμο που κινδυνεύουμε να πεθάνουμε σωματικά και ψυχικά προκειμένου να είμαστε σε γάμο και προκειμένου να είμαστε κυρία Τάδε. Και σίγουρα υπάρχουν και άντρες που έχουν υγιείς προσωπικότητες, υπάρχουν και άντρες που είναι ικανοί να αγαπήσουν και να αγαπηθούν και χρειάζεται, όπως είπα προηγουμένως, να εξηγιάνουμε πρώτα τη σχέση μας με τον εαυτό μας για να μπορούμε να δούμε αυτούς τους ανθρώπους και να μην παρασυρώμαστε από ψυχοπαθολογικές έλξεις, να μην ερωτευόμαστε τα κακά παιδιά, να μην ερωτευόμαστε τους ανθρώπους με προβληματικές προσωπικότητες, να μην μας ελκύει η ψυχοπαθολογική ταύτιση με τον οποιοδήποτε, αλλά να μας ελκύει η υγεία. Να μας ελκύουν υγιείς προσωπικότητες, υγιείς συνθήκες και υγιείς καταστάσεις. Και ναι, ζούμε σε πολύ δύσκολες εποχές και χίλιες φορές καλύτερα μόνος του κάποιος παρά κακά συντροφευμένος. Χίλιες φορές καλύτερα. Το ξέρω ότι είναι
πολύ σημαντική ανθρώπινη ανάγκη του στενού και ασφαλού συναισθηματικού δεσμού. Το γνωρίζω ότι πολλοί άνθρωποι ζούμε αφύσικες ζωές μη συντροφευμένοι, αλλά ζούμε σε εξαιρετικά περίεργες εποχές, ζούμε σε μια εποχή μεταβατική, ζούμε σε μια εποχή που η κοινωνία μας παραπέει, που δεν έχουμε καταφέρει να υποκαταστήσουμε δομές που έχουμε ρίξει μέσα στην κοινωνία. Ζούμε σε μια περίεργη φάση. Πιστεύω ότι υπάρχει ελπίδα εάν ο καθένας ξεχωριστά αναλάβει την ευθύνη του εαυτού του, εάν ο καθένας ξεχωριστά δουλέψει με τον εαυτό του για να εξηγειάνει τη σχέση του με τον εαυτό του διαμέσου της ψυχοεκπαίδευσης και της ψυχοθεραπείας και αν όλοι, ο καθένας από το χώρο που βρίσκεται, φροντίζει τον εαυτό του ούτως ώστε να τον εξηγειένει και δεν επιτρέπει καμία κακοποιητική κατάσταση από οποιονδήποτε άνθρωπο. Είναι πολύ δύσκολη η εποχή στην οποία ζούμε. Είναι πολύ δύσκολο ένας άνθρωπος να βρει και να διατηρήσει τις ισορροπίες του στις μέρες μας. Και σας προσκαλώ να είστε εδώ σε αυτή την ψυχοεκπαιδευτική αγαπητική κοινότητα που έχουμε και να μοιραζόμαστε και τις ιστορίες μας και τις εμπειρίες μας και τα δημιουργήματά μας. Ευχαριστούμε πάρα πολύ τη Δέσποινα Καραμίτσου για αυτό το διήγημα που μας έστειλε. Δεν είναι έμβρασμο ψυχής που γίνονται γυναικοκτονίες. Γυναικοκτονίες γίνονται σε εξαιρετικά ανθυγιεινά ψυχοπαθολογικά περιβάλλοντα. Λυπάμαι. Λυπάμαι πολύ. Εύχομαι να όλοι μας να προσπαθήσουμε συνειδητά για να καλυτερεύσουμε αυτήν την πολύ στεναχωρή και δύσκολη συνθήκη. Θα στέλνω την αγάπη.